συνδυασμός δύναμη ευθύνης με υποψήφιο δήμαρχο Σερβίων Βελβετού, το Θανάση Κοσματόπουλο. Σας καλωσορίζω σήμερα. Εκλογικής Περιφέρειας Βελβετού. Καλωσορίζουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Θανάση Κοσματόπουλο, γνωστό και αγαπητό γιατρό της περιοχής, ο οποίος διετέλεσε αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής συνοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διετία 2011-2012. Αγαπητέ γιατρέ, σας καλούμε στο βήμα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η πρώτη συγκέντρωση που νιώθω σαν στο σπίτι μου. Γιατί πραγματικά είναι σπίτι μου. Εκτός αν έχει κανένα αντίρρηση. Λοιπόν, αποφασίσαμε μια ομάδα ανθρώπων να κατεβούμε στο στάδιο, να παλέψουμε σε αυτή την τρομερά δύσκολη συγκυρία. Γιατί κάποιος πρέπει να σταθεί δίπλα στον ταλέπορο πολίτη. Το κράτος φαίνεται ανήμπορο να βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο να μην πούμε ότι είναι απέναντι στον πολίτη. Γι' αυτό αισθανθήκαμε την ανάγκη, την ευθύνη να κάνουμε αυτόν τον αγώνα όσο δύσκολος και να είναι για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτόν τον τόπο από τη μιζέρια. Χαίρομαι που εδώ στο Βελβετό οι συνθήκες είναι κάπως διαφορετικές, πολύ καλύτερες από οπουδήποτε αλλού και ίσως και σε όλη τη χώρα. Είναι μια περιοχή και όταν λέω Βελβετό εννοώ και τα γύρω, Παλιογράτσανο, Καταφύγη, Αγία Κυριακή, Πολύφυτο, που έχει ιδιαιτερότητες, είναι ευλογημένο από το Θεό και αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει είναι ότι ο κόσμος χαρακτηρίζεται από την εργατικότητα, την προοδευτικότητα, γιατί εγώ επειδή εδώ βρίσκομαι από πολλά χρόνια, οι παλιότεροι το θυμούνται, για να ξέρουν και οι νεότεροι, η πρώτη απόδειξη ρεύματος για οικιακή χρήση από το σπίτι που έχω κάτω στο κτήμα είναι από το 1976. Και στο να σε πω που άμα ψάξετε τα στοιχεία θα δείτε ότι είμαι από τα πιο παλιά μέλη. Έτσι, για να συνούμαστε. Λοιπόν, πρόδεψε πολύ, από ανέκαθεν ψάχνανε καινούργιες λύσεις στις καλλιέργειες και αυτό είναι πολύ θετικό, καπνά, φράουλα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, είναι πολύ οργανωμένη, έχει δύο συνεταιρισμούς οι οποίοι είναι υπόδειγμα όχι μόνο για όλη την Ελλάδα αλλά και παγκόσμια και γι' αυτό και κρατιέται σε κάποιο επίπεδο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τα πράγματα αλλάζουν, οι συνθήκες διαμορφώνονται διαφορετικά από ό,τι τις περιμένουμε και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Η περιοχή είναι καθαρά αγροτική, κτηνοτροφική και θα μπορούσε να είναι και κατά μεγάλο μέρος τουριστική, πολιτιστική, με λίγες και όχι πολύ δαπανηρές παρεμβάσεις. Το πρόγραμμά μας βασίζεται πρώτα-πρώτα στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, ομάδες γεωπόνων, κτηνιάτρων και μια ομάδα marketing για την προώθηση των προϊόντων. Τα πράγματα είναι απλά. Επειδή και εγώ τυχαίνει να είμαι παραγωγός, επαγγελματίας και εφαρμόζω ό,τι καινούριο βγαίνει και με φοβερή επιτυχία, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι όχι απλώς απλό, όχι απλώς εύκολο, πανεύκολο και αυτονόητο να εφαρμόσουμε καινούργιες μεθόδους, καινούργιες καλλιέργειες και μεταποίηση για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Θα πρέπει οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι με τις μπότες να τρέχουν από χωράφι σε χωράφι, από μαντρί σε μαντρί, να λένε τι ποικιλίες
σηκώνει ο τόπος, εδαφολογικές και μελέτες. Με έκανε εντύπωση που στο τελευταίο debate που κάναμε με τον νυν δήμαρχο, όταν εγώ ανέφερα για το εδαφολογικό εργαστήριο το οποίο σκουριάζει με εξοπλισμό εκατομμυρίων, το μόνο που είχε να πει ήταν το προφυλάσσουμε κατάλληλα, το έχουμε καλά σκεπασμένα τα μηχανήματα και δεν θα χαλάσουνε. Εσείς ξέρετε ότι η εδαφολογική μελέτη είναι απαραίτητη. Επιμένω λίγο και θα σας φάω λίγο χρόνο για τα αγροτικά, γιατί νομίζω είναι κάτι που μας καίει όλους. Η εδαφολογική μελέτη είναι απαραίτητη. Θα πρέπει ο κάθε αγρότης πριν αποφασίσει τι καλλιέργεια θα βάλει, θα πρέπει πρώτα να κάνει έλεγχο στα εδάφη. Αυτά μέχρι τώρα είναι χρονοβόρα, είναι δαπανηρά. Φανταστείτε, εδώ θα πάρει το δείγμα, το στέλνει Θεσσαλονίκη εδώ εκεί και να πληρώνει και ένα σωρό λεφτά. Θα πρέπει να συνιστούν στους αγρότες τι ποικιλίες είναι κατάλληλες για το κλίμα, για το έδαφος κτλ. Ούτως ώστε να μην κάνουν πειράματα, δηλαδή μετά από 2-3 χρόνια ανακαλύπτουν ότι αυτή η ποικιλία δεν κάνει ή παγώνει νωρίς ή οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο στάδιο είναι η μεταποίηση. Σήμερα την παγκόσμια αγορά τη μονοπούλουν οι Τούρκοι ακόμα και στα ελληνικά σύνορα, γιατί το νόημα το πιάσανε πολύ σωστά από την αρχή. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρώτον το προϊόν αντέχει για χρόνια, δηλαδή όταν έχουμε τα ροδάκινα στο τελάρο και ξέρουμε ότι σε μια εβδομάδα θα αρχίσουν να λιώνονται και αν δεν βρούμε αγορές θα έρθει ο έμπορος και θα μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, ενώ το αποξηραμένο φρούτο, η μαρμελάδα, η κομπόστα, το γλυκό κτλ. Τα πακετάρουμε, μπορούν να αντέξουν χρόνια, οπότε δεν έχουμε καμιά βία να τα πουλήσουμε σε τιμές χαμηλές. Και επιπλέον είναι η αύξηση της τιμής του προϊόντος που φτάνει μέχρι και τριπλάσια όταν γίνει μεταποίηση. Επιμένω στην ομάδα marketing, γιατί σήμερα το θέμα είναι παραγωγή, καλή και μεγάλη, αλλά και διάθεση του προϊόντος. Μια ομάδα που κατέχει το αντικείμενο θα ασχοληθεί μέσω ίντερνετ να βρει που υπάρχει ενδιαφέρον στις αγορές και από εκεί και πέρα θα επικοινωνήσουν, εν ανάγκη θα πάνε, θα πάω και εγώ μαζί τους να δειγματίσουμε, αλλά θέλουμε αποτέλεσμα. Θα πάρουν τα παιδιά και μπόνους επί των πωλήσεων όπως γίνεται στις πετυχημένες επιχειρήσεις, αλλά θέλουμε αποτέλεσμα. Αν σε ελάχιστο χρόνο δεν έχουμε, θα αλλάξουμε την ομάδα όπως κάνουν στο ποδόσφαιρο. Το βασικότερο εδώ είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Γενικά, αν πάρουμε παράδειγμα πετυχημένες κοινότητες όχι στο εξωτερικό αλλά μέσα στα ελληνικά σύνορα, όπως είναι η Ανάβρα, η Άβρα Τρικάλων, περιοχές της Δράμας, ακόμα και το Λιβάδι δίπλα μας, θα δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάνελ, αλλά όχι μέσα στα χωράφια όπως γίνεται τώρα που αχρηστεύουν καλά χωράφια, σε άχρηστες περιοχές ή στις σκεπές αποθηκών κτλ, ούτως ώστε να έχουμε φθηνή ενέργεια. Φανταστείτε, η άντληση των υδάτων και η άρδευση να γίνεται με τζάμπα ρεύμα και το χειμώνα να έχουμε ρεύμα και για θέρμανση των σπιτιών, αλλά βασικά για θέρμανση θερμοκηπίων, τα οποία σπανίζουν στην περιοχή που θα έπρεπε να είναι χιλιάδες ρέματα, και καταλαβαίνετε πόσο θα αυξηθεί και η κάλυψη θέσεων εργασίας αλλά και το εισόδημα των αγροτών. Μεγάλη σημασία και βαρύτητα θα δώσουμε στην ποιότητα ζωής. Υγεία, τρίτη ηλικία, πολιτισμός, τουρισμός. Υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχουν προϋποθέσεις η περιοχή να μπορέσει να επιβιώσει μόνο και μόνο από τον τουρισμό. Χρειάζονται όμως παρεμβάσεις, όχι πολυδάπανες, αρκεί να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα, να βρούμε λύσεις και όλα θα τακτοποιηθούν.
Ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά που μπόρεσα και βρήκα, οι πιο πολλοί με βρήκανε, αλλά είναι αυτή η χημεία. Και εδώ στο Βελβεντό συγκροτήσαμε μια ομάδα την οποία θα χαρακτήριζα τη θωρακισμένη μεραρχία. Άνθρωποι την αυτοδιοίκηση, μέσα από την παραγωγή, εγώ νομίζω είναι, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, είναι από τις καλύτερες σειρές που λέμε που θα μπορούσε να διαθέσει αυτός ο τόπος. Αποφασίσαμε μαζί να παλέψουμε και δεν χρειάζεται και πολύ σκόπος. Όταν υπάρχει μυαλό, όταν υπάρχει θέληση, διάθεση και αγάπη για τον τόπο, όλα γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Εγώ νομίζω ότι ο Βελβεντός από σήμερα έχει τη δημοτική του αρχή. Νομίζω ότι με αυτή την ομάδα ο Βελβεντός όχι μόνο θα είναι ανεξάρτητος, αλλά θα υπερέχει και στις δραστηριότητες, γιατί θα μπορούμε να κάνουμε πράγματα πολύ περισσότερα από ό,τι θα γινόταν αν εδώ στην περιοχή είχαμε ξεχωριστό Δήμο. Και εξηγούμε. Δηλαδή, για το αίτημα του Βελβεντού για ανεξαρτητοποίηση, εγώ το έχω υποστηρίξει από πολλά χρόνια. Εγώ προσωπικά όχι μόνο είμαι αντικαλλικρατικός, αλλά είμαι προκαποδιστριακός. Εγώ θέλω το χωριό να έχει τον πρόεδρό του, να έχει τον γραμματέα του, να δώσει ζωντάνια και προσωπικότητα στο χωριό. Τώρα με τα καινούργια μέτρα, με την Ευρώπη και τα λοιπά, τα πράγματα αλλάξανε. Αλλά εμείς, άμα οργανωθούμε, άμα θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως τη θέλουμε εμείς και όχι όπως την προγραμματίζουν άλλοι, αυτό νομίζω είναι πολύ εύκολο και θα γίνει. Ήδη η ομάδα του Βελβεντού με έχει φέρει μια σειρά προτάσεων. Οι πιο πολλές από αυτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, οι οποίες μπαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και όταν με το Θεό πάρουμε το Δήμο, από την επόμενη μέρα θα αρχίσει η πραγματοποίησή τους. Είναι έργα τα οποία μπορούν να γίνουν με δεκαπλάσιο κόστος από ό,τι υπολογίζουν άμα τα κάνεις τυπικά κτλ. Νομίζω ότι σήμερα με τις συνθήκες σημερινές, αν ο Δήμαρχος εκ των ενόντων με δικά του μέσα κτλ. Δεν μπορεί να λύσει το 60 με 80% των προβλημάτων του τόπου, είναι αποτυχημένος. Γιατί οι χρηματοδοτήσεις κεντρικές είναι λίγες, όσο πάνε μειώνονται. Και καταλαβαίνετε, δηλαδή, αν ρίξει 80 πόντους χιόνι στην περιοχή και περιμένουμε να έρθει το αποχαινιστικό, το μοναδικό που πρέπει να καλύψει και εγώ δεν ξέρω πόσες περιοχές, καταλαβαίνετε, θα έχουμε δράματα. Εμείς έχουμε τα μέσα, τη δύναμη, τη θέληση να λύσουμε αυτά τα προβλήματα από μόνοι μας και θα το κάνουμε. Όπως λύσαμε και λύνουμε συνεχώς τέτοια προβλήματα. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Εγώ θέλω να κάνω έκκληση, αν κάποιος από τον κόσμο του Βελβεντού έχει αντίρρηση για το συνδυασμό μας, να έρθει να το πει, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά αν δεν έχουν αντίρρηση, και εγώ νομίζω δεν θα τολμήσει κανένας να έχει αντίρρηση για αυτή την ομάδα, θα πρέπει όλοι σε εκλογές να κατεβούν στις κάλπες. Διαφορετικά, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουν, να απολογηθούν στις νεότερες γενιές και στην ιστορία γενικά. Γιατί αυτή η κατάσταση εμένα προσωπικά με θλίβει βαθύτατα, να βλέπω αυτή τη διχόνοια, αυτή την αντιπαλότητα σε ένα χωριό που έσφυζε από ζωή, που έσφυζε από φιλότιμο, από αγάπη και σύμπνοια. Θα πρέπει αμέσως και ρανοβόλα να λυθεί αυτό το θέμα, δηλαδή δεν μπορεί τα μαγαζιά να ανήκουν σε αντίπαλα στρατόπεδα, τα καφενεία επίσης, οι άνθρωποι να υποβλέπουν ο ένας τον άλλον, σε εκλογές να βγάζουν φωτογραφίες ποιος πήγε να ψηφίσει, ποιος δεν πήγε. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, ακραία
τοπικιστικά και ακραία, να μην πω τι άλλο, θα πω φασιστικά. Πού ζούμε? Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, να πάμε μπροστά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο του κάθε πολίτη, όχι να κατέβουμε στο επίπεδο του πρώτου τυχόντα που το μυαλό του ίσως και να μην λειτουργεί σωστά. Κάνω έκκληση, γιατί εγώ πονώ τον τόπο πιο πολύ από ό,τι εσείς, γιατί εγώ δραστηριοποιούμαι εδώ, είναι τα συμφέροντά μου, είναι ο τόπος μου, γιατί οπουδήποτε γύρισα όλο τον κόσμο και δεν έμεινα πουθενά πάνω από 2-3 χρόνια. Εδώ έχω από το 1976, έχω πολιτογραφηθεί και θα πρέπει όλοι σας να με θεωρείτε αποκλειστικά δικό σας. Λοιπόν, θα το ξαναπώ πάλι. Θα πρέπει επιγόντως, αν εγώ θέλω να κάνουμε επανειλημμένες συσκέψεις, είτε σε ομαδικές όπως τώρα, είτε σε παρέες, να βρούμε λύσεις. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Ο Βελβετός, άμα δεν συμμετάσχει στα κοινά, ήδη βλέπετε ότι 4 χρόνια που πέρασαν ήταν καταστροφικά. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Αυτή η φάση είναι τόσο τραγική, τόσο κρίσιμη, που δεν παίρνει άλλο. Το δίλημα τώρα δεν είναι αν θα ζήσουμε καλύτερα ή χειρότερα, το δίλημα είναι αν θα ζήσουμε, αν θα πεθάνουμε. Και αυτό να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Ήδη, άμα πάτε σε περιοχές, ολόκληρα χιλιάδες στρέμματα κομμάτια, που να πάμε στην Κοπαίδα, Αλμυρό κτλ., έχουν, τα βλέπετε χέρσα, γιατί τα έχουν κατάσχει οι τράπεζες, τα έχουν πουλήσει σε ξένες εταιρείες, Κινέζους, Άγγλους, Γερμανούς, που περιμένουν την αλλαγή χρήση γης, να κάνουν εργοστάσια, να κάνουν επιχειρήσεις κτλ. Δηλαδή, άμα δεν ανοίξουμε τα μάτια μας, αυτό θα γίνει και εδώ και δεν θα αργήσει η ώρα να γίνει, γι' αυτό εμείς πρέπει να αμυνθούμε. Άμα θέλουμε τον τόπο να μείνει στη μιζέρια, τότε είναι στο χέρι σας. Εγώ δεν μπορώ, δεν ανέχουμε να βλέπω νέο παιδί 25-30 χρονών να ζητάει από τον πατέρα 3 και 5 ευρώ για να βγει να πιει έναν καφέ. Υπάρχουν κοινότητες μέσα στη χώρα που οι νέοι έχουν κατά μέσο όρο εισόδημα γύρω στις 50.000 ευρώ. Είναι δύο χωριά στη Δράμα που καλλιεργούν αποκλειστικά ρόδια. Βρήκανε αγορές και τα στέλνουν σε πολύ καλές τιμές και δεν υπάρχει άνεργος και το εισόδημα είναι κατά μέσο όρο 42.000 ευρώ το χρόνο. Είναι χωριά το ένα 700 ατόμων, το άλλο 600 και βλέπετε έχουν 25 ψησταριές, καφετέριες, μπαρ κτλ. Και όλη νύχτα είναι γεμάτα, γιατί οι νέοι έχουν την τσέπη γεμάτη, θα βγουν περήφανοι να κεράσουν, να κάνουν, να ζήσουν, να παντρευτούν, να κάνουν. Αυτό που βλέπω εδώ στον τόπο, ευτυχώς όχι σε μεγάλο βαθμό μέσα στο Βελβετό, είναι τραγικό. Εγώ δεν θα μπορούσα σε αυτή τη φάση να μείνω έξω από το παιχνίδι. Αν έμενα απ' έξω, θα αισθανόμουν άσχημα να βλέπω τον τόπο να βουλιάζει. Εγώ άφησα την ηρεμία μου, την ησυχία μου, τη δουλειά μου. Λοιπόν, θυσιάζω τα πάντα για να μπορέσω να βοηθήσω να βγει αυτός ο τόπος από το βούρκο. Τώρα, αν ο κόσμος θελήσει, έχει καλός. Αν όχι, εγώ προσωπικά έχω τη δουλειά μου, έχω τα αυτά μου, δεν θα έχω κανένα, αλλά θα στενοχωριέμαι να βλέπω να κατρακυλάει η κοινωνία. Είναι η πιο κρίσιμη φάση, γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά, να προβληματιστούμε, να δούμε τι θα γίνει. Όταν κατέβηκα στις εκλογές 89 και 90 με τον Στεφανόπουλο τον Κωστή με τη Δημοκρατική Ανανέωση, η μόνη φορά που είχε κομματική ταυτότητα και λέγαμε μακριά από το δημόσιο, όχι διορισμούς κτλ. Και τους αγρότες τους έλεγα, αυτά τα λεφτά που παίρνετε δεν είναι μπόνους, δεν είναι χαρτζηλίκι, να τα επενδύσετε γιατί θα βρείτε αργότερα προβλήματα. Και σε δύο αναμετρήσεις δεν είχα πάρει 500 σταυρούς. Και τώρα χιλιάδες άνθρωποι μου λένε, γιατρέ, αν σε ακούγαμε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Η απάντησή μου είναι, εν το άδειο και σε μετάνοια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρουσιάσουμε τους συμβούλους απόψε για να δείτε με ποια ομάδα θα κατεβούμε στις εκλογές. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Βέργος Τσιάτσος, επειδή είναι άνθρωποι επιχειρηματίες, δεν μπόρεσε να έρθει απόψε, θα είναι αύριο στη γενική παρουσίαση στα Σέρβια. Ζορμπάς Μιλτιάδης. Ηλεκτρολόγος μηχανικός, πάλι στη ζωή. Καρά Μαρία. Και αυτή για λόγους οικογενειακούς απουσιάζει. Κοσμάς Δημήτριος. Συνάδελφος αγρότης. Αλλά στην παραγωγή... Εδώ είναι ασπίδι. Κουκάλης Δημήτριος. Επίσης συνάδελφος. Γιατρός ή αγρότης. Βέβαια. Από τους πιο προοδευτικούς καλλιεργητές. Και να το θυμηθείτε. Μαλιούρα Παναγιώτα. Παπαδημητρίου Ζήνων. Σόφια χειροκροτήματα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Πατριάρχης στην αυτοδιοίκηση. Τέτος Νικόλαος. Επιχειρηματίας. Βλατή Ελένη. Θαυμάστε τους. Θεοχαροπούλου Ελευθερία. Πισιάβας Δημήτριος. Τσαπανίκας Γιώργιος. Παπαράκος Ιωάννης. Με την Ταλίκα βρίσκεται στο δρόμο για Ιταλία. Πούλιος Αθανάσιος. Κατέρια τα στη γενική παρουσίαση. Βρακοπούλου Ειρήνη. Πολύ φυτό. Μωρό την ψέκα. Μωρή του παπά, ε. Χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ θα ήθελα να ήταν όλο το πλεπεντό εδώ να δει και να κρίνει. Αν έχουν αντίρρηση για αυτή την Dream Team, τότε εγώ θα πρέπει να έχω πάθει παράκουση. Χρειάζεται να γίνουν εκλογές.
εσύ. Λοιπόν, τώρα θα καθίσω από εκεί και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε. Κάποιοι πρέπει να έχετε ερωτήσεις. Λοιπόν, για τους Βερβεντινούς είναι συνηθισμένη από στις συνελεύσεις τουλάχιστον από τέτοιου είδους παρουσιάσεις. Για τους υπόλοιπους... Λοιπόν, ξεκινάμε με την ταυτότητα του Δήμου Σερβίου Βερβεντού. Σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε πριν από 3 χρόνια, το 2011, στο Δήμο Σερβίου Βερβεντού έχουμε 4 δημοτικές ενότητες. Η Δημοτική Ενότητα του Βερβεντού, που έχει πληθυσμό 3.553 κατοίκους και αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα Βερβεντού, είναι οι οικισμοί Βερβεντού και Παλαιογρατσάνου, οι οποίοι είχαν ενοποιηθεί πριν από πολλά χρόνια, το 1952, η οποία έχει 3.337 κατοίκους. Την τοπική κοινότητα της Αγίας Κυριακής, η οποία στην απογραφή έχει 82 κατοίκους, την τοπική κοινότητα του Καταφυγίου, με πληθυσμό 112, και την τοπική κοινότητα Πολυφύτου, με πληθυσμό 22 κατοίκους. Οι υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες συγκεντρωτικά έχουν ως εξής. Η Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων έχει πληθυσμό 1.556, η Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού 1.216 και η Δημοτική Ενότητα Σερβίων 8.636 κατοίκους. Με βάση αυτά τα δεδομένα προκύπτουν και τα όργανα διοίκησης. Το κεντρικό όργανο διοίκησης είναι το 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από συμβούλους οι οποίοι υποχρεωτικά προέρχονται με την εξής κατανομή. Από τη Δημοτική Ενότητα Βερβεντού 6, Δημοτική Σύμβουλη, από τη Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων 3, από τη Δημοτική Ενότητα Λιβαδερών 2 και από τη Δημοτική Ενότητα Σερβίων 16, Δημοτική Σύμβουλη. Αυτή θα είναι η σύνθεση του 27μελούς Συμβουλίου που θα προκύψει από τις εκλογές στις 18 και ή 25 Μαΐου, αν χρειαστεί. Για τη Δημοτική Ενότητα Βερβεντού προβλέπονται ακόμη 2 όργανα. Το 5μελές τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βερβεντού, και θα είναι το τοπικό όργανο διοίκησης για τον Βερβεντό Παύλο Παλαιογρατσάνο, και 3 εκπρόσωποι στα μονομελή τοπικά συμβούλια για τους οικισμούς της Αγίας Κυριακής ο πρώτος, του Καταφυγίου ο δεύτερος και του Πολυφύτου ο τρίτος, οι οποίοι έχουν πληθυσμό κάτω από 300 κατοίκους. Το ψηφοδέλτιο που θα λάβουν οι πολίτες που θα βρεθούν στην κάλπη στο Βερβεντό θα αποτελείται από 4 τμήματα. Στο πρώτο τμήμα θα υπάρχει το έγκλημα και ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού. Στο δεύτερο τμήμα, που θα είναι διακριτό, θα είναι οι υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Βερβεντού. Στο τμήμα αυτό, ο εκλογέας θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 1 έως 3 ψήφους. Και από κάτω θα υπάρχουν αλφαβητικά οι 8 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας για το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο τρίτο τμήμα θα ακολουθούν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των υπόλοιπων δημοτικών ενωτήτων, των Σερβίων, των Καμβουνίων και του Λιβαδερού. Θα αναγράφεται η μία ψήφος και ο κάθε ψηφοφόρος θα έχει δικαίωμα να επιλέξει κάποιο δημοτικό σύμβουλο από τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες. Στο τέταρτο τμήμα θα είναι λίγο διαφορετικό. Για μένα το Βερβεντό και το Παλαιογράτσανο θα είναι υποψήφιοι της Δημοτικής Κοινότητας Βερβεντού και εκεί ο ψηφοφόρος θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 1 ή 2 ψήφους. Εμείς θα έχουμε αλφαβητικά τους 3 υποψηφίους για τη Δημοτική Κοινότητα. Ενώ στα τμήματα των οικισμών, αντίστοιχα, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 1 ψήφος και θα είναι αλφαβητικά υποψήφιοι για τον κάθε οικισμό. Για την Αγία Κυριακή, το Καταφύγιο και το Πολύφυτο αντίστοιχο. Η εκλογή των οργάνων για τη Δημοτική Ενότητα Βερβεντού γίνεται ως εξής. Οι 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι θα προκύψουν. Ο πρώτος από τους 6 πάει κατευθείαν στον συνδυασμό του εκλεγέντος δημάρχου της πλειοψηφίας. Οι επόμενοι θα καταλημηθούν αντίστοιχα στους συνδυασμούς της μειοψηφίας ανάλογα με την δύναμη και ό,τι δικαιούται ο καθένας για τη Δημοτική Ενότητα Βερβεντού.
Και όταν θα τελειώσουν όλοι οι συνδυασμοί της μειοψηφίας από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, οι υπόλοιπες έδρες που θα απομείνουν θα καταληφθούν από τον συνδυασμό του υποψηφίου δημάρχου της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφοι, γιατί σε κάποιον συνδυασμό, από ό,τι είδαμε στο πρωτοδικείο, δεν υπάρχουν υποψήφοι, στη Δημοτική Ενότητα Βελβετού, οι έδρες αυτές θα μείνουν κενές. Κάτι που εδώ στο Βελβετού το ξέρουμε, γιατί το 2010 ο εκλεγέν δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντόπουλος τότε, δεν είχε υποψηφίσει στο Βελβετού και επομένως έμειναν κενές έδρες. Κλείνοντας, η εκλογή των τοπικών οργάνων θα γίνει ως εξής. Στη Δημοτική Κοινότητα Βελβετού είναι πενταμελές το Συμβούλιο. Υποχρεωτικά οι τρεις από τους πέντε στο συνδυασμό της πλειοψηφίας θα είναι από τον εκλεγέντα δήμαρχο και οι υπόλοιποι δύο από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας με βάση το συνολικό ποσοστό που θα έχουν πάρει στο σύνολο του Δήμου. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Σαν υποψήφοι για το τοπικό συμβούλιο του Βελβετού σε άλλο συνδυασμό υπάρχουν συνδημότες οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη Δημοτική Ενότητα Βελβετού. Είναι υποψήφοι που είναι από τα Κρανίδια και από τα Σέρβια και είναι υποψήφοι για το τοπικό του Βελβετού. Αυτό ισχύει στο συνδυασμό του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά. Θα δούμε. Στα τοπικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό. Σε κάθε τοπική κοινότητα ο συνδυασμός που θα πλειοψηφίσει στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, δηλαδή παραδείγματος χάρη στο καταφύγι, όποιος συνδυασμός πάρει τους περισσότερους ψήφους με σχετική πλειοψηφία, θα εκλέξει τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας. Το ίδιο ισχύει και στην Αγία Κυριακή, το ίδιο ισχύει και στο Πολύφτον. Εκεί δεν ισχύει ότι πρέπει να είναι του Δημάρχου, μπορεί να είναι και της αντιπολίτευσης. Όποιος συνδυασμός πάρει τους περισσότερους ψήφους. Απευθεία στην πρώτη Κυριακή. Δεύτερη Κυριακή δεν μετράει. Δεν θα υπάρξει δεύτερη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα, είμαστε στη διάθεσή του. Είναι λίγο πολύπλοκο σε σχέση με ό,τι ξέραμε τουλάχιστον στον Καποδιστριακό Δήμο Βελβετού. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς οι νόμοι του Καλλικράτη έτσι είναι. Λοιπόν. Ναι, λίγο φωνή. Δεν ακούει και δεν κάτσε. Στο τοπικό. Εάν έχουμε, ας πούμε, τώρα εμείς είναι τέσσερις συνδυασμοί. Στην Αγία Κυριακή, ας πούμε, ο πρώτος πάρει 34, ο δεύτερος 33 για το Βελβετό. Στο τοπικό συμβούλιο του Βελβετού, ο πλειοψηφών συνδυασμός εκλέγει τους 3 από τους 5. Πάει με την ίδια αναλογία που γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο πλειοψηφών συνδυασμός εκλέγει τα 3 πέμπτα των εδρών. Έτσι ισχύει και στο τοπικό της Δημοτικής Κοινότητας Βελβετού, το ίδιο ισχύει και στη Δημοτική Κοινότητα Σερβίων. Ασχέτως αν στο Βελβετού είναι πρώτος ή δεύτερος, εάν στο σύνολο του Δήμου εκλεγεί δήμαρχος, θα έχει τους 3 στο τοπικό του Βελβετού. Σε περίπτωση που δεν έχει υποψηφίους, θα καλυφθούν από τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης, όπως έγινε το 2010 στο Βελβετό. Όσοι ήταν από την αντιπολίτευση υποψήφιοι, εκλέχθηκαν. Ναι. Από, ναι. Και το 0 δεν πάει στο συνδυασμό, έτσι. Οι υποψήφοι από τους υπόλοιπους της Δημοτικές Ενότητες θα μπουν σε αλφαβητική σειρά
και σε παρένθεση στο τέλος τους θα αναγράφεται η δημοτική ενότητα που ανήκει ο καθένας. Δηλαδή, δημοτική ενότητα Καμβουνίων, δημοτική ενότητα Λιβαδερού ή δημοτική ενότητα Σερβίων, ανάλογα. Α, το κάθε δημοτικό διαμέρισμα... Στην ουσία δηλαδή, στην ουσία δηλαδή θα έχει 35 με 40 υποψηφίους στο δικό μας ψηφοδέλτιο, θα μπουν σε αλφαβητική σειρά και από δίπλα το όνομα του καθενός θα γράφεται σε ποια δημοτική ενότητα ανήκει. Και ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει έναν από όλους. Λοιπόν, όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, είναι και τις επόμενες μέρες στη διάθεσή του.